Το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου για την αποστολή του Σπόρ 24 αρχίζει από το Football Arena του Μονάχου. Είμαστε εδώ στο Μόναχο, το οποίο έχει αρχίσει να βάζει τα γυρνά του. Μιλάμε ήδη από την άφηξη από το αεροδρόμιο με το τρόπαιο να δεσπόζει έξω από, από το χώρο των αφήξεων. Σκοτσέζει αρκετοί και νομίζω ότι ήταν και λίγο έτοιμος για να κάνουν τη ζημιά. Μια πρεμιέρα πάρα πολύ σημαντική και για την Γερμανία που μπορεί να κατακτήσει το τρόπαιο, είναι από τα μεγάλα φαβόρια, άλλωστε διοργανώνει αυτό το πρωτάθλημα, και για την Σκωτία που μπορεί να αποτελέσει τη μεγάλη έκπληξη, όπως μια ομάδα που πάρα πολύ καλά γνωρίζουμε. Το 2004 η Ελλάδα έχει κερδίσει την πρεμιέρα την Πορτογαλία και ρωτώντας δύο-τρεις Σκοτσέζους που τους καταλαβαίνεις από τα κιλτ κατά βάση, λένε ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι και η Ελλάδα, να κερδίσουμε τους Γερμανούς στην πρεμιέρα και να πάμε all the way, μέχρι το τελικό. Μέχρι το τελικό του Βερολίνου, όπως και η αποστολή του Σπόρ 24, που θα παρακολουθεί τα όλα που θα συμβαίνουν σε αυτήν την διοργάνωση. Τετραμελής η αποστολή, ο Αλέξανδρος Τρίγκας, ο Αντρέα Παλοπαρίνη, ο Δημήτρης Κουλελής, ο οποίος κάνει όλη τη δουλειά και καλή δουλειά πίσω από τις κάμερες, και φυσικά ο Δημήτρης Μωσιάδης, ο οποίος βρίσκεται στο Γκεζελκίρχεν, εκεί την βάση του, και μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ και όλες τις εικόνες από τα βορειοδυτικά της Γερμανίας, για να έχετε εικόνα και ήχο και τα πάντα, να βλέπετε ό,τι γίνεται στην Γερμανία σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Εγώ θα έλεγα κάτι τελευταίο. Καλή επιτυχία στην αποστολή. Καλή επιτυχία στην Ιταλία. Μποκαλούπο. Έτσι.